Αγίου Νικοδήμου αγιορίτου, Γυμνάσματα Πνευματικά Κεφάλων 29 Συνέχεια Και το αίμα εξέχεν επί την βάση του θυσιαστηρίου και υγεία εν αυτό Λεβητικό ή κεφάλου. κεφάλαιο Ω φοβερό μακελιό που υπέφερε ο τυρφερότατος και ευγενέστατος Ιησούς μου το οποίο δεν ήθελα υποφέρει αν το δοκίμαζε ένα σκληρό και αδαμάντινο γίγαντα. Για τούτο δίκιο έχει να φωνάζει δια του Δαβίδ, εγενόμην με μαστιγωμένο όλη την ημέραν. Ψαλμός ο μικρόν β. Ιδού λοιπόν, Ιδού, με πόσο πλουσιοπάροχη τιμή εξαγόρασε ο Ιησούς Χριστός τη σωτηρία σου, αγαπητέ. Διότι μια μοναχή πληγή του Ιησού Χριστού ήταν αρκετή να εξαγοράσει όλο το γένος των ανθρώπων. Μόλο τούτο ο Κύριος θέλησε να λάβει τόσες πληγές στη μαστίγωσή του και με τέτοιους άσπλαχνους τρόπους για να δείξει πόσο υπερβολικά αγαπά τη σωτηρία των ανθρώπων. Αν ίσω και εσύ αφού το αυτό έπαθε τόσα για να σε σώσει, σου πρέπει η κόλασης, αν δεν έχει αν και δεν έχεις κανένα δίκαιο να παραπονεθείς στον Κύριο και να οδείεσαι. Ιδού βλέπεις φανερά πόσα έπαθε ο λυτρωτής σου με τη φοβερή εκείνη μαστίγωση για εκείνες τις ειδονές που εσύ θέλησες να απολαύσει ενάντια του Θείου του θελήματος. Λοιπόν, σεβαστά πλέον η καρδιά σου να προσθέσει ακόμα πληγέ πάνω στι πληγέ του Ιησού με το να γυρίσεις πάλι και να βλάψεις Αυτόν με τις αμαρτίες σου. Σου βαστάει πλέον η καρδιά σου, μπρόσε τόσες πληγές, σε τόσο αίμα, σε τόσους πόνους του Κυρίου σου να γυρεύεις πάλι από εδώ και στο εξή τις εμποδισμένες ειδονές και απολαύσεις της άρκας και των αισθήσεων, καθώς τις γύρευες ως τώρα. Μη σε παρακολά, αδερφέ μου, μη σε παρακαλώ, για την αγάπη αυτού που τόσα πολλά υπέφερε, που τόσο πολύ μαστιγώθηκε για την αγάπη του γλυκίτα του Ιησού, μην έρθει σε τόση αναισθησία και καταφρονήσει τη σωτηρία σου, ότι ο κύριο για τούτο καταδέχτηκε να λάβει τόσου πόνου και οδύνε στο αναμάρτυτο σώμα του με το μέσο τη μαστιγώσεως για να γιατρέψει τι ειδονέ τη αρκό που απόλαυσε ο Αδάμ και όλοι αυτού οι πρόγονοι, όπως λέει ο Μάξιμος, επειδή τα ενάντια της εναντίης οι άματα κατά τους ιατρούς. Όθεν άνεση πάλι ζητήσει τις ζωνές της σάρκας και της αναπαύσης, όσο το κατασέ, μαστιγώνεις πάλι τον Ιησού και ανακαινώνεις τις πληγές και τους πόνους του και δείχνεις ότι για σένα μάταια έλαβε τόσους δαρμούς και τόσο φοβερό βασανιστήριο χωρίς εσύ να ωφεληθείς από αυτούς τίποτε. Λοιπόν, να ντραπείς, αγαπητέ, να ντραπείς συλλογιζόμενος πόσο μερτικό έχεις κι εσύ από αυτή τη σκληρή μαστίγωση του Ιησού και γνώρισε ανάμεσα στις τόσες πληγές και εκείνες ακόμα που σου πρόσθεσαν και οι δικές σου αμαρτίες, οι οποίες ήσαν ξεχωριστά προγνωρισμένες από Αυτόν, και να καταραστείς χίλιες φορές αυτές τις αμαρτίες σου που προξένησαν τέτοια βάσανα στο σωτήρα σου. Και όσες φορές σε μαστιγώνει ο Θεός και σε παιδεύει για τις αμαρτίες αυτές, να υπομένεις αγόγγιστα και να ευχαριστείς Αυτόν. Διότι αν ο Κύριος υπέμεινε τέτοια φρικτή μαστίγωση, όχι για τις δικές του αμαρτίες, αλλά για τις δικές σου, πώς εσύ δεν να υπομένεις τις από το Θεό μάστιγες για τις δικές σου αμαρτίες. Διότι να γνωρίζει ότι με τις μάστιγες αυτές θα βρεις έλεος στο Θεό, καθώς λέει το Βίτ, αυτός μαστιγεί και ελεεί. Και πάλι ακούς, εμαστίγω και ελέη σας με. Με τις μάστιγες αυτές γνωρίζεσαι πως είσαι στην τάξη των ιών του Θεού. Μα στη γη πάντα ιών ον παραδέχεται, παροιμίες τρίτο κεφάλαιο. Μάθε ότι ο Θεός δεν μαστιγώνει ούτε παιδεύει κάποιον για εκδίκηση και έχθρα, μη γέννητο. Αλλά επειδή οι άνθρωποι δεν θέλουν να ακούν μέσω του λόγου τις συμβουλές και τις νοθεσίες του Θεού για τούτο ο Θεός αναγκάζεται να συμβουλεύει και να νοθετεί με το έργο, δηλαδή με τις παιδίες, τις μάστιγες, καθώς είπε η Σοφή, η Σοφή Ιουδίθ, «Η μας ούκ εξεδίκησε, αλλά εις νομοθέτηση εν μαστιγή Κύριος». Λοιπόν, όταν σε εκπαιδεύει ο Θεός και σε μαστιγώνει, μάθε, γίνωσκε, ότι έχεις καμιά αμαρτία ή κρυφά ή φανερά και γι' αυτή μαστιγώνεσαι. Πολλές γαρφισίν οι μάστιγες το μαρτολού Γι' αυτό μην κάνεις έξω νου, μην μείνεις ανέστητος καθώς είπε ο προφήτης Ερεμίας «Εμαστίγωσας αυτούς και ούκε πόνεσαν αλλά εξέταζε να βρει την αμαρτία σου για να την διορθώσεις λέγοντας με τον Δαβίδ η παιδεία σου εινόρθωσέ με εις τέλος και η παιδεία σου αυτή με δίδαξε. Και τέλος πάντων ευχαρίστησε τον Κύριο για την άπειρη αγάπη ο οποίος θέλει να δέχεται στον εαυτό του την τιμωρία και τη μαστίγωση που έπρεπε σε σένα το δούλο μόνο και μόνο για να φιλιώσει με τον ουράνιο Πατέρα εσένα. Και πρόσφερε σε αυτόν αυτή την ίδια αγάπη του και αυτό το ίδιο αίμα του για να μεσιτεύσουν αυτά στο να σου δοθεί η άφεση των αμαρτιών σου. Ό,τι το μεν αίμα του Άβελ εφώναζε προς το Θεό διεκδίκηση, το δέμα του Ιού του Θεού φωνάζει προς το Θεό για συγχώρηση των αμαρτιών μας. Προσελιλήθατε διαθήκης νέας, μεσίτη Ιησού και αίμα τυραδισμού, κρήτον αλαλούντι παρά τον Άβελ, Εβραίους Ιωταβίτα. Τώρα συλλογίσω, αδερφέ μου, την άκρα αισχήνη και ντροπή που έλαβε ο Ιησούς σε αυτή τη μαστίγωση, διότι όντας γεγυμνομένος μπροστά στα όματα τόσων στρατιωτών και περιγελασμένος από εκείνο το βλάσιμο και αδιάντροπο έθνος, σκεπάζεται από κεφαλή ως με μια παρθενική ντροπή, αλλά τόσο πικρή και λυπηρή στην καρδιά του, που θλίβεται φανερά με το στόμα του προφήτη για τέτοια κατεσχήνη, σαν για ένα ξεχωριστό βάσανο. Αυτοί δε κατενόησαν και επίδαν, επίδον με. Και επειδή κανένας άνθρωπος δεν δυνατε να γνωρίσει με τελειότητα τη λύπη που δοκίμασε και την τροπή αυτή κράζει σε μαρτυρία τον ουράνιο πατέρα, ο οποίος, καθώς μόνος γνώριζε την άπειρη αξιότητα του θείου προσώπου και της Παναγίας του ανθρωπότητος, έτσι και μόνος είδε να τον αγνωρίζει πληρέστερα αυτή τη μεγάλη κατεσχήνη του. «Εσύ γνώσκεις τον ονειδισμό μου και την αισχήνη μου και την τροπή μου, ψαλμός ξηήτα». Αχ, αδελφέ, και μια τέτοια κατεσχήνη, η οποία έπρεπε σε κλέφτες και φονείς και πόρνους και αμαρτωλούς όταν πιαστούν στην αμαρτία, εσχυνθεί το σαν φυσήν ενωμούντες δια Μια λέω τέτοια κατεσχήνη ήταν δίκιο να δοθεί στον Ιησού. Ήταν δίκιο να λάβει ο αθωότατος Ιησούς μια τόση ντροπή, που να τον βλέπουν ανέσχυντα όλοι γυμνό και τρόπον την αναετρυφούν στη γύμνωσή του, σε καιρό που και αυτά τα ανέσθητα κτίσματα, ο ήλιος και η σελήνη τον είδαν και ντράπηκαν ως γέγραπτε «Εντραπήσετε η σελήνη και σχυνθήσετε ο ήλιος» Ισαίας Δέλτα Όχι βέβαια. Δεν ήταν δίκαιο. Μόλο τούτο αυτός θέλησε να δεχτεί την τροπή αυτή στον εαυτό του, και να τη δεχτεί με τόση υπερβολή που να σκεπαστεί όλος με την κατεσκήνη από κεφαλής ποδών έως ποδών. Όλη την ημέρα η εντροπή μου κατ' μου εστί και η εσχήνη του προσώπου μου εκάλυψέ με. Για δύο λόγους έγινε αυτό. Για να αποβάλει από σένα μια εσχήνη τιμωρητική, για να σου προξενήσει να πετύχεις μια άλλη αισχήνη σωτηριώδη. Η τιμερωτική αισχήνη ήταν εκείνη που σε πρόσμενε μπροστά στο παγκόσμιο κριτήριο του Θεού, όταν έμελες να παρουσιαστείς αυτό γεγυμνομένος από Θεία Χάρη, κατησχημένος για τις κακίες σου και έρημος από κάθε έξι αρετής. Ανίσεως και ο λυτρωτής σου, δεν ήθελε σε καταξιώσει διαμέσου της κατεσχήνης του αυτής να ενδυθείς και να στολιστείς σαν με βασιλικά ενδύματα με τις αξιομιστίες σου για να μην φανεί η γύμνωσή σου προς όλον τον κόσμο καθώς το λέει μόνος του στην Ιερά Αποκάλυψη «Συμβουλεύωση, αγοράσε παρεμού η μάτια λευκά ή να περιβάλλει και μη φανερωθεί η αισχήνη της γυμνότητός σου» Η άλλη ασχήνη, η σωτηριώδης που σου προξένησε, είναι εκείνη που προέρχεται από σένα. Όταν καθαρά γνωρίσεις τις αμαρτίες που έκανες και την αχαριστία που έδειξες στο λυτρωτή σου και αληθινά σωτηριώδης και ψυχοφελής είναι η ασχήνη αυτή που σου προξένησε ο Ιησούς με την ασχήνη τη δική του. Η ασχήνη, η ντροπή δηλαδή αυτή είναι μια συστολή των λογισμών και περιμάζωμα της γλώσσας, των οφθαλμών και των άλλων αισθήσεων, καθώς λέει και ο Άγιος Ισαάκ, είναι μια προφύλαξη από τις μέλουσες αμαρτίες και ένα σημείο αληθούς μετανοίας των πεπερασμένων σου, μάλλον των αμαρτιών που έχουν συμβεί στο παρελθόν. Λοιπόν, σπούδασε και εσύ αδερφέ να αποκτήσεις αυτή τη σωτήρια εντροπή για τον εαυτό σου, εσχυνόμενος έμπροσθεν του Θεού, για τα κρυφά έργα της εσχήνης που έπραξες, τα οποία έσουν χρώστης, να μην πράξεις, καθώ χριστιανός. Διότι είσαι χριστιανός και έχεις απαρνηθεί αυτά τα έργα στο Άγιο σου βάπτισμα, διότι και ο αμάρτητος Υιός του Θεού Έλαβε τόση ντροπή για τις δικές σου αμαρτίες. Πώς να μην τραπείς για τις αμαρτίες που έκανες εσύ ο ίδιος κατά αλήθεια. Εσύ όταν θυμάσαι τις εσχρές και κρυφές αμαρτίες που έπραξες, πρέπει να κοκκινίζει όλο σου το πρόσωπο από τόση ντροπή που πρέπει να λαμβαίνεις. Όσοι λαμβαίνει και ένας κλέπτης όταν πιαστεί δημοσίω πάνω στην κλεψιά. Όσες χύνει κλέπτου όταν άλλο. Ούτω, έσχυνθίσονται οι ΙΙΙ, Ισραήλ, η Ιερμίας, δεύτερο κεφάλαιο. Διότι αυτή η ντροπή σε κάνει να φυλάγεσαι, για να μην πέσει σε δεύτερα και χειρότερα αμαρτήματα. Αυτή γεννά φυσική ταπείνωση στην ψυχή, και η ταπείνωση πάλι συγχωρεί πολλά αμαρτήματα, όπω λέει ο Άγιο Ισαάκ. Τότε μόνο πρέπει να διώξει από λόγου την τροπή όταν έχεις να εξομολογηθείς τις αμαρτίες σου, καθώς σε προστάζει το Άγιον Πνεύμα, μη εσχυνθείς ομολογήσε εφαμαρτίες σου. Συράχ, τέταρτο κεφάλαιο. Και ο Ιερός Θείος Χρυσόστομος σου λέει, εσχύνου αμαρτάνων, μη εσχύνου μετανοών, λόγος περί Διότι αυτή η ντροπή είναι του διαβόλου, ο οποίος εις μεν την αμαρτία δίδει παρησία, εις δε τη μετάνοια και εξομολόγηση δίνει ντροπή. Κατά το αυτόν, όπως λέει πάλι ο Άγιος Χρυσόστομος, αυτή η ντροπή είναι γέννημα της υπερηφάνειας και ακολούθως είναι κακή και εφάμαρτη, έστιν εσχήνει επάγουσα αμαρτίαν. Γι' αυτόν να δραπείς, αγαπητέ, μπροστά στον Κύριο και να του ζητήσει συγχώρεση. Πόσε τώρα δεν έλαβε κάποια ντροπή για τον εαυτό σου και για τι αμαρτίε σου, αλλά έγινε το πρόσωπό σου ανέσχυντο σαν τη πόρνη, και δεν τράπηκε ούτε το Θεό, ούτε του ανθρώπου, ούτε την κόλαση, ούτε τον παράδεισο, ούτε του νόμου του Θεού, ούτε την κρίση και την ανταπόδοση. Όψη πόρνη τόση, απεινεσχύντισας προς πάντας. ερεμία στο κεφάλαιο. Αποφάσισε από σήμερα και στο εξής να μισήσεις την ανέδεια και την αδιαντροπιά και να αγαπήσεις την εδώ και την τροπή επειδή η αδιαντροπιά είναι γέννημα και θυγατέρα του εωσφόρου με την οποία αυτό ο ανέσχυντος αδιάντροπα θεώρησε στην άπειρη δόξα του ποιητή σε καιρό που τα σεραφείμ σκεπάζουν από την τροπή του τα πρόσωπα και τα πόδια τους μεταστερήγαστον, για να μην θεωρήσουν τα ψηλότερα και βαθύτερα του Θεού. Για τούτο, ο Ρεοπαγίτης Διονύσιος λέει, «Τίτο εν δέμος η κακόν, θυμός άλογος, άνους, επιθυμία και φαντασία προπετής» περί ονομάτων η αδιαντροπία και η παρησία είναι μια κακία που γκρεμίζει τον άνθρωπο σε πολλές άλλες κακίες. Είναι ένας σκορπισμός και μια λύση των συλλογισμών και της γλώσσης και των οφθαλμών και των άλλων αισθήσεων. Είναι ένας ανεμοκάψωνας όλων των αρετών η αδιαντροπία καθώς λέγουν οι πατέρες. Είναι φυσικό ιδίωμα όχι των λογικών αλλά των αλόγων ζώων ως γέγραπτε Κίνες, ανεδεί στη ψυχή, σκυλιά με ανέδεια στην ψυχή, Ισαΐας νησίγμα. Και για να πούμε γενικός, καθολικός, η αντιατροπία είναι μια κακία που τη μισεί και την αποστρέφεται όλος ο κόσμος. Ανεδείς προσώπο, μισηθήσετε. Για τούτο και ο σοφός Σιράχ παρακαλούσε το Θεό να τον γλιτώσει από την αντιατροπία από την αδιαντροπιά όπως λέμε και να το μην τον παραδώσει σε αδιάντροπο άνθρωπο Κύριε Πάτερ και Θεέ ζωής μου ψυχή ανεδή μη παραδώσμε. εκ του εναντίου δε η ντροπή είναι φυσική αρετή ίδια σε μόνους τους ανθρώπους την οποία ο Θεός εμφύσισε ως και στα μικρά παιδιά τα οποία, τα οποία μικρά Αμέσως μόλις φάλουν σε τίποτε, κοκκινίζουν στο πρόσωπο από την τροπή τους και με το αίμα αυτό που βγαίνει στην επιφάνεια ζητούν τρόπο την ανασκεπαστούν για να μην τα βλέπουν οι άνθρωποι. Είναι μια αρετή χαριτωμένη και αγαπητή σε όλους τους ανθρώπους. Για τούτο και οι Άγιοι όσες φορές τους αρκετολογισμού και και υπερηφάνειας «Σε κατόρθωσαν κάποιο καλό από μόνοι του αυτοί εντρέποντο για αυτόν τον λογισμό». «Τη δε δόξα έδιναν αμέσως στο Θεό, όπως έλεγε ο Δανιήλ». «Σύ, Κύριε, η δικαιοσύνη και η μήνυ αισχήνη του προσώπου». Και τέλος πάντων, επειδή και ο Ιησούς Χριστός έλαβε τόση εντροπή στη μαστίγωσή Του, για την αγάπη τη δική Σου, ευχαρίστησε τον απόλυτη καρδιά Σου, και παρακάλεσε τον να σου χαρίσει και σένα ένα μέρος από τη σωτήρια αυτή εσχήνη που αυτός είχε και να σε αξιώσει μεν τη εντιμελούση κρίση αιωνίου Παρισίας όπου έχουν να λάβουν οι δίκαιοι να σε γλιτώσει δέλε από την αιώνια κατεσχήνη και ντροπή που πρόκειται να λάβουν οι αμαρτωλοί και πολλοί των καθεβδόντων εν γης χώματι εξεγερθίσονται ούτε η ζωή νεόνιων και ούτε η σονιδισμών και η σεσχήνη νεόνιων Δανιήλ Ιωταβίτα. Συλλογίσω επίσης αγαπητέ μου την αγάπη που έδειξε ο Ιησούς Χριστός με αυτή τη σκληρή του μαστίγωση Ω, και να ήταν τρόπος να μπει μέσα σε εκείνη τη Θεία Καρδιά του Ιησού πώς ήθελες θερμανθεί παρευθείς από εκείνη τη φλόγα της αγάπης που ανάβει εκεί σαν καμίνι. Βεβαιότατη, βέβαια και σίγουρα, αν ίσως και οι στερατιώτες εκείνοι ήθελαν να κοιτάξουν κατά κάποιο τρόπο εκεί στην καρδιά του Ιησού, μόνο που είχαν πέτρινη καρδιά, θα μαλάκωναν αμέσως και θα ρίχναν κάτω στη γη στα παιδευτήρια όργανα με τα οποία τον μαστίγωναν. Και τότε θα πεφτάνε στα πόδια του, στους θείου πόδας, να τον παρακαλέσει να του συγχωρήσει για την ανεκδίγητη αυθάδειά τους. Και τι άλλο ήταν όπου παρακίνησε τη γλυκύτατη του Ιησού καρδιά να δεχτεί τόσε πληγέ να υπομείνει με τόση μακροθυμία τη διαφθορά και αγριότητα τόσων από ανθρώπων στρατιωτών παρά η αγάπη με την οποία ήταν δεμένος με σένα. Εν διαφθορά ανθρώπων εξέτεινα αυτούς εν δεσμής αγαπήσεώς μου. Οσιέ Ιωτα αλφα. Τι άλλο ήταν που τον εβίασε να προσφέρει στη Θεία Δικαιοσύνη όλες τις πληγές αυτές για να πληρώσει το χρέος όλων των ανθρώπων μαζί, μαζί και το δικό σου. Τι άλλο ήταν παρά αυτή η αιώνια του αγάπη, αγάπη είναι αιώνιον η γάπη λέει στον Ιερεμία στο Λάμδα Α κεφάλαιο ο Θεός. Τι άλλο ήταν το αίτιο που τον έκανε να χαίρεται κατά το ανώτερο μέρος της ψυχής, στον καιρό ακόμη που έχινε το αίμα του που έσταζε από κάθε μέλος του σώματός του συλλογιζόμενος ότι οι πληγές αυτές θα δίναν γιατριά στις δικές σου πληγές και οι τιμωρίες που εμπόδιζαν τη δική σου τιμωρία και το πάθος του θα σε ανακαινήσει να σε απαθανατήσει εσένα και ενείσαι εν τη αγάπη αυτού λέει ο φωνία ο Προφήτης. «Ο αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο τόσο ακατάληπτη και τόσο δυνατή και κρατεά, όσο είναι κατά τη φύση ακατάληπτη και δυνατή, τόσο ακατάληπτος και δυνατός ο Θεός και έθετο αγάπη συγκρατεάν ισχύος αυτού». Αβακούμ, τρίτο κεφάλαιο. Τώρα, ποια ανταμοιβή δίνεις εσύ, αδελφέ, στην τόση του αγάπη σε αυτήν που έδειξε ο Θεός για σένα εσύ για κάθε παραμικρό βάρος που σου φαίνεται πως παίρνεις από τους άλλους κλές και οδύρεσαι εσύ για κάθε παραμικρή θλίψη που σου στέλνει ο Θεός γογγίζεις και αναστενάζεις εσύ για ένα ψυχρό λόγο που θα σου πει ο αδερφός σου θυμώνεις κατ' πάνω του σαν θηρίο και αυτές είναι οι ανταποκρίσεις που δίνει στο Θεό αυτές είναι που δίνεις για την προς εσένα αγάπη Του αυτή είναι η μίμηση και η ακολούθηση που πρέπει να δείξεις το παράδειγμα του Ιησού Χριστού καθώς είναι προσταγμένο Χριστός έπαθε υπέρ ημών ημίν υπολυμπάντων υπογραμμών ή να επακολουθήσετε Τη ίχνη είναι αυτού ει λιδωρούμενο ουκ αντελιδόρη, πάσχον ουκ υπήλη, παραδίδου δε το κρήτον τη δικαίω. Αυτή είναι ευχαριστία που κάνει για τι τόσε του Θεού προ εσένα χάρητε. Αχ, αδερφέ, αχάριστε, και πάση αγάπη Θεού ανάξιε. Δεν ακούς πως κατά το Θείο Αυγουστίνο η αχαριστία ου καρέσκει το Θεό ή αχαριστία παντός κακού ρίζα ή και τα ίδια τεχνικότα κακά αναθάλι και τα ζώντα αγαθανά αγαθά, αγαθά αποθνίσκει όθεν από τώρα και στο εξής είναι δυνατόν πλέον να βαστάξει η καρδιά σου στο να λογιάζεις Δίκαιες τις θρηνολογίες και ανυπομονησίες σου αυτές. Μάλιστα δεν είναι δίκαιο ένας πονηρός δούλος καθώς εσύ να πάθεις ολίγον τι για τις αμαρτίες σε καιρό που ο δεσπότης της για αυτές τις ίδιες σου αμαρτίες δέχτηκε με τέτοια καλή καρδιά και αγάπη μαστίγωση τόσο θλιβερή όπου είναι κατά κάποιο τρόπο ανάλογος κανόνας σε όλες τις αθέμητες ειδονές και κακίες όλων των ανθρώπων. Να ντραπείς λοιπόν για την τρυφυλή ζωή που ζεις, η οποία είναι ανάρμοστη σε έναν αμαρτωλό, και μάθε από τη φρικτή μαστίγωση του Κυρίου, πώς πρέπει και εσύ να το σώμα σου. Και καθώς η πέτρα εκείνη και το βουνό που έστησε ο Ιακώβ με τον Λάβαν εστάθη μάρτυρας ώστε να μην τον περάσουν μήτε να τον βλάψουν μήτε να βλάψουν ένας τον άλλον όπου λέει «Ιδού ο βουνός ούτος και μάρτης η στήλη αυτή» στη γέννηση στο λάμδα αλφα κεφάλαιο. Κατά τον ίδιο τρόπο και ο στήλος αυτός, η κορώνα αυτή, στην οποία έδωσαν τον Κύριο και τον μαστίγωσαν, ας γίνει μάρτυρας και οροθέσιο για σένα αδερφέ ότι από σήμερα και στο εξής υπόσχεσαι να μην το περάσεις και να βλάψεις τον Κύριο με κάποια αμαρτία εν γνώση σου και με τη θέλησή σου αλλά όλες τις κακές κλίσεις και ορέξεις τις ειδονές της άρκα σου να τις συντρίβεις και να τις θυσιάζεις μπροστά στην κολόνα αυτή. Ειδού Μάρτης, στήλη αυτή και παρακάλεσε το δέσμιο για σένα και μαστιγωμένο λυτρωτή σου καθώς αυτός δέθηκε σε αυτή την κολόνα για τη δική σου αγάπη έτσι να δεθείς και στη δική σου καρδιά στην ίδια αυτή κολόνα για τη δική του αγάπη ώστε με το δέσιμο της επενετής αγάπης να λυθείς από κάθε άλλο δεσμό κατηγορημένης αγάπης και μόνο τον Ιησού να έχεις αγαπητό λέγοντας εκείνο του Ισαΐα «Άσο δε το αγαπημένο άσμα του αγαπητού μου». Καθώς και ο Ιησούς δεν έχει άλλον αγαπητό έξω από σένα γι' αυτό και αποκρίνεται προς τον ερωτώντα για τις πληγές που έχει λέγοντας ας πληγίνεν το οίκο του αγαπητό μου, ώστε όπου αναμεταξύ σου, του αγαπώντος και του αγαπημένου σου Ιησού, άλλη καμιά αγάπη να μην μεσολαβεί, στην αύξηση της αγάπης, και να εκφωνείς προς τον Ιωσίου εκείνα τα αγαπητικά λόγια που εκφώνησε ένα καιρό ο Δαβίδ προς το φίλο του Ιωνάθαν και το άλλο εκείνο που η νύμφη προς τον νυμφίο βοά. Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, ανέβρητε τον αδελφιδό μου, απαγγείλατε αυτό ότι τετρωμένη αγάπης εγώ ημί, ας μας μάτων πέμπτο κεφάλαιο. Μελέτη τριακοστή Στο βάσταγμα που έκανε ο Κύριος του Σταυρού, βαστάζοντας αυτόν πρώτον δημοσίως, δεύτερον γενναίος, τρίτον καρτερικός και υπομονητικός. Συλλογήσου τώρα αγαπητέ μου τον τρόπο με τον οποίο βάσταζε ο Ιησούς Χριστός το Σταυρό Του για να τον μιμηθείς και εσύ επειδή χωρίς Σταυρό δεν δύναται να υπάγει κάποιος στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρώτον λοιπόν ο Χριστός βάστηξε το σταυρό του δημόσια δηλαδή μπροστά σε όλο το πλήθος κατά την ώρα του Μεσημεριού στο μέσο της Ιερουσαλήμ η οποία ήταν γεμάτη από λαό πολυάριθμο και μάλιστα τότε που ήταν πλέον παρά άλλη φορά λαός περισσότερος. Για το πλήθος των Ιουδαίων που συνάγονται από όλα τα μέρη του κόσμου για να εορτάσουν το Πάσχα στην Ιερουσαλήμ καθώς ο νόμος σε πρόσταζε. Ούδιν είσαι θύσε το Πάσχα εν ουδεμιά των πόλεων σου, ον Κύριος ο Θεός σου δίδωσήσει. Αλλά ή εις των τόπων, ον εκλέξετε Κύριος ο Θεός σου. Επικληθήνε το όνομα αυτού, εκεί θέσεις το Πάσχα, δευτερονόμιο για τα σίγμα. Τότε λοιπόν βγαίνει ο Ιησούς από το παλάτι του Πιλάτου βασόντας το σταυρό στους ώμους του, έχοντας από το ένα του μέρος ένα ληστή και από το άλλο του μέρος άλλο ληστή, φορώντας ένα κάνθινο στεφάνι στην κεφαλή για την ατιμία, ομού και για την τιμωρία. Ενδεδημένος πάλι με τα δικά του φορέματα για να τον γνωρίσουν όλοι. Κηρυτόμενος από το κοινό κύρικα όπου προπορεύεται μπροστά του φωνάζοντας με ήχο και φωνή σάλπιγκος ότι είναι ένοχος θανάτου. Περικυγλημάνος από τόσους δίμιους και στρατιώτες. Συρώμινος στον τόπο της καταδίκης μαζί με ένα πλήθος λαού χωρίς αριθμό και μάλιστα με τους πρώτους του λαού, με αρχιερείς, με ιερείς, με φαρισαίους, με γραμματείς, οι οποίοι αντί να το λυπούνται και να τον συμπονούν, όλοι με ένα στόμα τον βλαστιμούν, τον βρίζουν, τον περιγελούν. Και βαστάζουν τον σταυρόν αυτού, εξήλθε εις των λεγόμενων κρανίου τόπων. Ω, εξαίσιο θέαμα μπρος τους αγγέλους, διότι ο βασιλεύς του ουρανού και της γης από τους ίδιους δούλους του εμπέζεται, διότι ο κριτής των ζώντων και των νεκρών, το οποίο τα προστάγματα επακούν όλα τα κτίσματα, ως κριτός υπονόμων κριτών κατακρίνεται. Διότι ο φοβερός εκείνος δεσπότης, του οποίου απόφαση κάνει τον κόσμο να τρομάζει στην έσχατη ημέρα, τώρα με τα χέρια δεμένα πίσω, με το πρόσωπο λυπημένο, με τους οφθαλμούς στιγνάζοντες, με την κεφαλή κλεινόμενη, πηγαίνει ως κατάδικος να θανατωθεί για τους αμαρτωλούς και μάλιστα για αυτούς τους ίδιους που τον θανατώνουν. Και παρεμίως, ο μεγάλη κατεσχήνη μπρος του ανθρώπους, διότι εκείνος ο Κύριος των Κυρίων στον οποίον παραστέκονται με φόβο και τρόμο τα χερουβήμ και τα σεραφίμ και με ασύγητες δοξολογίες τον δοξάζουν, τώρα κατάντησε σε τέτοια κατάσταση, ώστε όλοι από μιας τον περιγελούν. Πάντες ηθορούντες με εξεμικτήρισαν με ψαλμός 21. Τον καταφρονούν με τόση αψηφία και καταφρόνηση όσοι θα έκαναν για ένα σκουλίκι σε ένα όνειδος του γένους των ανθρώπων. Γιατί πάλι λέει στον ίδιο ψαλμό ο Δαβίδ «Εγώ δε ημίς και ούκ άνθρωπος, όνειδος ανθρώπων και εξουθένημα λαού». Όντως καλά είπε εκείνος ο σοφός δάσκαλος ότι όλος ο πόλεμος και όλος ο αγώνας του Ιησού Χριστού εστάθει όχι τόσο ενάντια των άλλων αμαρτωλών, όσο εστάθει εναντίον της φιλοδοξίας. Και για τούτο βλέπουμε ότι τα μένα άλλα βάσανα και πάθη όπου υπέμενε ο Κύριος, εις το ακύρατο σώμα Του, δεν είναι τόσο πολλά και υπερβολικά, διότι άλλοι μάρτυρες υπέμειναν πολύ περισσότερα βάσανα από τα του Κυρίου. Ιδέα τιμία! και κατεσχύνει ο ποδεσπότης των απάντων δοκίμασε σε κάθε ένα σχεδόν από τα κατά μέρο πάθη του. Άλλος άνθρωπος ποτέ δεν βρέθηκε να το δοκιμάσει ανάμεσα σε όλες τις ιστορίες του κόσμου. Διότι επειδή ο Κύριος ήξερε ότι το πάθος της φιλοδοξίας στάθηκε η ρίζα και η πηγή όλων των κακών που ήρθαν στον κόσμο, και των δαιμόνων στον ουρανό και των ανθρώπων στη γη και όλεν ένα πολεμεί και κυριεύει τον κόσμο για τούτο όλο του τον αγώνα και τον πόλεμο τον έστησε για να νικήσει τούτο το αρχαίκακο κακό και να το εξαλείψει από τον κόσμο για να μην στοχαστεί κανένας ότι ο πόλεμος αυτός κατά της φιλοδοξίας είναι μικρός. Και αλήθεια, όλοι οι άλλοι αγώνες και οι πόλεμοι που γίνονται κατά των άλλων παθών συγκρινόμενοι με τούτον σχεδόν δεν είναι τίποτε. Διότι όσο είναι μεγαλύτερα και η δυνατότερη η φιλοδοξία από όλες τις άλλες κακίες τόσο ο καταυτής πόλεμος είναι δυνατότερος και μεγαλύτερος και αφού ο άνθρωπος νικήσει όλα τα πάθη το πάθος της φιλοδοξίας μένει ως θανάτου και τον πολεμάει. Για το είπε ο Ηλίας, ο ένδικος, ομού με τους άλλους πατέρες, ότι έσχατο σκητών και το υποκάμισο των παθών, όπου βγαίνει ύστερα, ύστερα τελευταία είναι η φιλοδοξία. Θέλεις αγαπητέ αδελφέ να το καταλάβεις, μάθε τούτο από τον Ιώβου, ο οποίος στα μένα κακά, τις δυστυχίες και αυτή τη λέπρα του σώματος και πάντα όσα του προξένησε ο διάβολος, με ευχαρίστησε τα υπέμεινε. Όταν όμως οι τρεις του φίλοι πήγαν εκεί να τον δουν και βλέποντάς τον έκλαψαν και άρχισαν να τον εγγίζουν στην τιμή του και να του λένε πως για τις αμαρτίες του τον πέδευσε ο Θεός τότε φαίνεται να παραπονείται ως άνθρωπος όπου ήτο και να καταράτε την ημέρα όπου γεννήθηκε. Και τους ονόμασε αυτούς παρακλήτορας κακών και ανελεήμονες να διηγείτε τις αρετές του και να λέει ακόμα άλλα πολλά παραπονεμένα. Τώρα εσύ, αδερφέ, που ακούς αυτά ή τα διαβάζεις, καταλαβαίνεις για ποια αιτία υπέμεινε με τα χαράς τέτοια δημόσια κατεσχήνια ο Κύριος. Ήξερε, λοιπόν, ότι το υπέφερε, για να σου δείξει παράδειγμα να τον μιμήσει και εσύ. Μάθε και ότι υπέφερε αυτό το πράγμα για σένα. Για να μην τρέπεσαι αν ίσως οι άνθρωποι σε κατηγορούν και σε ονειδίζουν πως φυλάς τις εντολές του Χριστού, πως θέλεις να φυλάς σώα και ανελυπή όλα τα δόγματα της πίστεως, αλλά και τις παραδόσεις της Εκκλησίας και των Αγίων Πατέρων. Σαν που τα δόγματα και οι παραδόσεις της Εκκλησίας ένα το άλλο συγκρατούν και πάλι ένα το άλλο κρεμίζουν. Καθώς κι αν βγάλει κάποιος από μια οικοδομή τις μικρές πέτρες σαλεύει ή γκρεμίζει και τις μεγάλες πέτρες. Για να μην τρέπεσαι εσύ όταν σε κατηγορούν πως δεν θέλεις να ακολουθείς τους πολλούς αλλά τους λίγους και καλούς πως δεν αντιλέγεις την αλήθεια, αλλά μάλλον υπερασπίζεσαι και διαφεντεύεις αυτήν, φυλάσσοντας το γεγραμμένο «Μη αντίλεγε τη αληθεία, σιράχ δέκτα κεφάλαιο». Τέταρτο. Και πάλι ως θανάτου αγωνίζεσαι υπέρ της αληθείας και Κύριος ο Θεός πολεμήσει υπέρ σου για να μην τρέπεσαι αν σε κατηγορούν οι άνθρωποι και σου βγάζουν δύσφημα ονόματα, διότι δεν μοιάζει με αυτού, ούτε θέλει να συγκοινωνεί και εσύ με τι κακίε και παραβάσει που κάνουν αυτοί, διότι του ελέγχει Είμαι το έργο και το παράδειγμα τη καλή σου ζωή, ή με το λόγο και τι μαρτυρίε τη Αγία Γραφή και των Θεοφόρων Πατέρων. Και σύντομα να πούμε, διότι θέλει να είσαι αληθινά Σωστός, καλός χριστιανός και να ζητάς τη σωτηρία της ψυχής σου. Αν λοιπόν αυτά όλα, για αυτά όλα σε κατηγορούν και σε ονειδίζουν οι άνθρωποι, να μην τρέπεσαι καθόλου αδερφέ, μήτε να αισχύνεσαι, αλλά μάλιστα να χαίρεσαι και να δοξάζεις στο Θεό, ότι καταξιώθηκε για το όνομά του και για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη του να καθώς Καθώ υπαρηγορεί ο κορυφαίο των Αποστόλων, λέγοντα: Ή ονειδίζεστε εν ονόματι Χριστού, μακάρι, ότι το τη δόξη το του Θεού πνεύμα εφημά, αναπέπαυτε. Και πάλι, μη γαρτίσιμουν πασχέτο φωνεύς, ως κλέπτης ή κακοποιός ή αλωτριοσκόπος. Ιδέος χριστιανός, μία σχηνέστο, δοξαζέ το; δοξαζέτο δε το Θεό εν το μέρη τούτο. Επιστολή Πέτρου Αυτοί οι ονειδισμοί των ανθρώπων και οι κατηγορίες που παίρνεις για την αλήθεια και την αρετή, αυτές οι κατηγορίες που λαμβάνεις είναι ο σταυρός του Ιησού, τον οποίον πρέπει να βαστάζεις και εσύ δημοσίω μπροστά σε όλο τον κόσμο, χωρίς καμιά αντίρρηση και ντροπή, καθώς και Αυτός τον βάσταζε, καταφρονούντας κάθε αισχήνη και όνειδος των ανθρώπων, ως γέγραπτε, ως αντί της προκειμένης αυτό χαράς υπέμεινε σταυρών αισχήνης καταφρονήσας το δέκατο κεφάλαιο Εβραίων. Αυτοί οι ονειδισμοί και οι κατηγορίες των ανθρώπων είναι η δόξα και το καύχημά σου, αδερφέ. Με τέτοιες κατηγορίες γίνεσαι κι εσύ συγκοινωνός των παθημάτων και της εσχήνης του Ιησού. Ή δε γίνεσαι κοινωνός στα πάθη και τις ατιμίες του, φανερό ότι θέλεις να γίνεις. Θα γίνεις. Κατά καιρό, και συγκοινωνώ της χαράς και της δόξης Του, υπερ συμπάσχομαι ίνα και συνδοξαστόμεν. Διότι ο Κύριος καταδικάστηκε στο να βαστάζει και να υπομένει το Σταυρό και τη δημόσια εκείνη κατεσχύνει, διότι έλεγε την αλήθεια ότι είναι Υιός Θεού και ότι έξω από το θέλημα του Πατρός Του δεν βγαίνει, εγώ εις τούτο ελίλη, εις τον κόσμο, ή να μαρτυρήσω τη αληθεία. Ιωάννης, Ιώτα Ιτα Κεφάλαιο Τι ούτο τρόπος και εσύ βαστάζεις στο σταυρό του Χριστού και υπομένεις το σονιδισμούς των ανθρώπων, διότι λες την αλήθεια, διότι φυλάς τα παραδεδομένα και διότι κάνεις το θέλημα και τις εντολές του Θεού, και όχι το θέλημα και τις εντολές των ανθρώπων. Για τούτο, αγαπητέ μου αδερφέ, βάσταζε αυτό το σταυρό, βάσταζε αυτό τον ονειδισμό του Χριστού, χωρίς ντροπή και αντίρρηση του κόσμου, νομίζοντας αυτόν μεγαλύτερο πλούτο από όλους τους θησαυρούς των βασιλέων, καθώς και ο Μωυσής, και πρώτου νόμου ακομιώντας, έτσι τον ενόμιζε. Μωυσής γάρφησή, μέγας γινόμενος, ηρνίσα το λέγεσθε ιός θυγατρός φαραώ, μίζων απλού τον ηγισάμενος των, των Αιγύπτο θησαυρών, των ονειδισμών του Χριστού. Ή να συναριθμηθείς και εσύ με όλους τους Αγίους νέους και παλαιούς οι οποίοι βάσταζαν με τέτοιο τρόπο το Σταυρό του Χριστού, καθώς είναι γραμμένο βιώ και Ιησούς είναι αγιάσι δια του ιδίου αίματος των λαών έξω της πύλης έπαθεν». Τινεν. εξερχόμεθα προς Αυτόν έξω της παρεμβολής των ονειδισμών αυτού φέροντες. Και γιατί να ντρέπεσαι, αδερφέ, στον στο να βαστάζει το σταυρό του Κυρίου. Ένας Παύλος καυχόταν στο σταυρό και εσύ εσχύνεσαι, ντρέπεσαι. Εμεί δε μη γέννητο καυχάστε εμεί εν το σταυρό του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Προς Γαλάτας Επιστολή Μα ο κόσμος σε κατηγορεί για την αλήθεια που λες, για την αρετή που έχεις, για τη χριστιανική ζωή που ζεις. Αν σε κατηγορεί, μη σε μέλει. Μα ο κόσμος σε μισεί, σε διώκει, βγάζει το όνομά σου για πονηρό. Εσύ να χαίρεσαι γι' αυτό και να αγάλεσαι μακάρι γάρ φυσίν εστέ, όταν μισήσουσι εμάς οι άνθρωποι και όταν αφορήσουσιν εμάς και ονειδήσουσι και εκβάλωσι το όνομα ημών ως πονηρών. Λουκάς, έκτο κεφάλαιο. Μα οι άνθρωποι σε καταρώνται. Σε καταρώνται. Μη βάλεις τις κατάρας τους τελείως μέσα στο νου σου διότι αν οι άνθρωποι σε καταρώνται, οι άγγελοι του Αγίου Παραδείσου θα κροτήσουν τα χέρια και θα συγκομιάσουν και ο Θεός από πάνω θα σε ευλογήσει και θα σε στεφανώσει με ένα στεφάνι αιωνίου δόξης. Καταράσσονται αυτοί και εσύ ευλογήσεις, ψαλμός ροήτα διότι αδερφέ αλλιώς κρίνει ο κόσμος τα πράγματα και αλλιώς τα κρίνει ο Θεός. Όταν ο Ιησούς Χριστός βγήκε βαστάζοντας το σταυρό στους ώμους μπροστά σε το πλήθος ο κόσμος εστοχάζεται πώς με τούτο του προξενεί η μεγαλύτερη ατιμία αλλά ο Θεός με την ατιμία αυτή στον ίδιο καιρό υπερίψωσε το όνομά του και το δοξάσε. είναι δοξάστη ο Υιός του ανθρώπου, λέει στον Ιωάννη στο 13ο κεφάλαιο. Έτσι ακολουθεί και σε σένα όταν ονειδίζεσαι από τον κόσμο για την αλήθεια και την αρετή. Ο κόσμος νομίζει πως σε ατιμάζει με τους ονειδισμούς και τις κατηγορίες του, αλλά στον ίδιο καιρό ο Θεός σε δοξάζει και θα έχει να σε δοξάζει γι' αυτά ασύγκριτα περισσότερο στη μέλουσα ζωή. Αν όμως εσύ κρύβεις την αλήθεια και παραβαίνεις τις εντολές του Θεού για να φυλάστηκα και συνήθειες, για να αρέσεις του κόσμου, για να σε επαινούν οι άνθρωποι και να μην τρέπεσαι από αυτούς, ουέ και αλίμονο σε σένα, αδερφέ, διότι έριξες κάτω στη γη από τους ώμους σου το Σταυρό του Χριστού, και τον καταπάτησες, διότι δεν είσαι πλέον αληθινός χριστιανός και μαθητής και μιμητής του Ιησού Χριστού, του αληθινού δασκάλου σου, αλλά μαθητής και μιμητής του κόσμου και του διαβόλου. Διότι καθώς εσύ τώρα ντρέπεσαι να βαστάζεις το Σταυρό και τον ονειδισμό του Χριστού και να ακολουθείς το δικό του παράδειγμα για την αρέσκεια των ανθρώπων, έτσι και ο Χριστός τότε, στην ημέρα της κρίσεως, θα ντραπεί να σε ονομάσει δικό του και να σε κάνει συγκοινωνό τη δόξη και της βασιλείας του, διότι είπε Ω γάρα να επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Βλέπεις που κατοντάς, βλέπεις πως χάνεις και τη χριστιανική πίστη και τη βασιλεία του Θεού και καταδικάζεσαι στην κόλαση. Εσύ και όποιος ζητάει να αρέσει τους ανθρώπους, για τούτο καλά είπε ο Κύριος. Πώς δυναστε εμείς πιστεύσε, δόξα παραλλήλων λαμβάνοντες και την δόξαν την παρά του μόνου Θεού ουζητούντες, λέει ο Ιωάννης στο πέμπτο κεφάλαιο. Καταραμένες λοιπόν, καταραμένες να είναι οι αντιρρήσει του κόσμου, οι οποίες είναι τόσο άδικες και βλαβερές σε εμά τους χριστιανούς, που μας κάνει να ντρεπόμαστε να βαστάζουμε τη σημαία και το σταυρό του Χριστού καθώς υποσχεθήκαμε στο Άγιο Βάπτισμα. Αυτό να ντρέπονται να το κάνουν οι χριστιανοί. Αχ, αδερφέ, άραγε κι εσύ πόσες φορές για τις αντιρρήσεις αυτές ή για την τροπή του κόσμου έκρυψες την αλήθεια και παρεύεις τις εντολές του Θεού. Γι' αυτό να ντραπεί πικρά και να αποφασίσει από τώρα να βαστάζει μαζί με τον Χριστό δημοσίω μπροστά σε όλο τον κόσμο το σταυρό και τον ονειδισμό του χριστιανικού νόμου, εντρεπόμενο στον ερχόμενο κύριο. Όχι το να ακολουθεί τον Χριστό, αλλά το να μην τον ακολουθεί, και να κάνει εναντίον των παραδειγμάτων τη ζωή του. Και επειδή ο κόσμος, ο μακράν του Θεού κόσμος, είναι εχθρός του Χριστού και εχθρός δικό σου, παρακάλεσε τον Κύριο να σου δώσει δύναμη να καταφρονήσεις όλες τις συνομιλίες του κόσμου, όλες τις κρίσεις των ανθρώπων, όλες τις αντινομίες του κόσμου και να φτάσεις σε τόση απροσπάθεια, ώστε να μην κάνεις διαφορά αναμεταξύ στους επένους και τις κατηγορίες του κόσμου, αλλά να τα έχεις ένα, και τα κακά και τα καλά λόγια του, σαν άγγελος του Θεού. Όπως είπε η Θεκοίτης, εκείνη η γυναίκα προς τον βασιλέα Δαβίδ, η Θεκοίτης, του είπε, καθώς άγγελος Θεού, ούτω ο κυριός μου βασιλεύς που ακούει το αγαθόν και το πονηρόν, σου αγαπητέ μου πως ο Χριστός βάσταζε το σταυρό όχι μόνο δημοσίως αλλά ακόμη και γενναίως με μεγάλη μεγαλοψυχία. Εγνώριζες αφέστατα ο Κύριος πόσο ήταν το βάρος εκείνου του ξύλου του σταυρού όχι μόνο κατά το φαινόμενο επειδή κατά την παλαιά παράδοση όπως έχουμε εμείς το μήκος του σταυρού ήταν 15 πόδια και το πλάτος οκτώ πόδια και το πάχος ανάλογο με το μήκος και το πλάτος. Αλλά και κατά το νοούμενο, καθότι ο Σταυρός σεβάστα επάνω του τις αμαρτίες όλου του κόσμου, ήξερε πάρα πολύ καλά πόσο ασθενής ήταν η δύναμή του για το πλήθος του αίματος που έχασε από τα προτερινά του βάσανα που έπαθε και για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς πόνους της Παναγίας του Ανθρωπότητος. Παρομοίως ήξερε πληρέστατα την αδικία κίνησης αποφάσεως αποφάσεω που έγινε κατά αυτού, η οποία καταδίκαζε τον Άγιο των Αγίων να πεθάνει σαν ένας παράνομος, σαν ένας μιαρότατος άνθρωπος, σαν ένας αρχιλιστής, προσιλωμένος σε ένα σταυρό. Και μόλο τούτο, χωρίς να ψηφίσει όλα αυτά, εναγκαλίζεται αυτό το σταυρό με μεγάλη προθυμία και γενναιότητα, τον εσφίγγει στο στήθος του, τον ευλέπει σαν ένα θυσιαστήριο στο οποίο έχει να θυσιάσει τη ζωή του, τον θεωρεί σαν το θρόνο της αγάπης του, σαν δόξα του και καύχημά του, σαν σκύπτρο της βασιλείας του, σαν νηφικό θάλαμο της εκκλησίας του και σαν ένα όργανο της ειδικής μας απολυτρώσεως από τη φθορά της αμαρτίας». Γι' αυτό και ποτήρι ονόμασε πρωτήτερα το σταυρό. Διότι καθώς ένας που πίνει ένα ποτήρι από καλό κρασί χαίρεται και αγάλεται, έτσι και ο Ιησούς με προθυμία και χαρά βάσταξε την καταδίκη του σταυρού. Δίναστε ποιήν το ποτήριον, ο εγώ μέλο Και αλλά θέλω να δείξει την προθυμία και τη συνοχή που είχε στην καρδιά του για να λάβει το σταυρικό θάνατο έλεγε «Βάπτισμα έχω βαπτιστίνε και πώς συνέχομαι έως σου τελεστή».